σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική της Development 2 League ανάμεσα σε Aces και Γκίτερπουλ. Οι Aces από τη μία, οι οποίοι τύχθηκαν στην πρεμιέρα κόντρα στους Old Stars με 58-41, αντιμετωπίζουν σήμερα την Γκίτερπουλ, η οποία και αυτή γνώρισε την ήττα στην πρώτη αγωνιστική. Απέναντι στους Athens του Lakers με 60-66 το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη επίθεση. Και νωρίς νωρίς υπάρχει το πρώτο σφύριγμα για φάουλ. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Λαχανάς. Θα βγει, θα κλέψει ο Κοντακιώτης. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Μια προσποίηση από τον Ζαρκάδα, εκτέλεση στην συνέχεια. Αστοχή και αυτός και παραμένει έτσι το 0-0. Μακρινή πάσα για τον Κοντακιώτη. Παναγιώτου, άφησε στον Τζιβαρίδη. Δεν πέρασε η πάσα του. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Ο Ζαρκάδας παίρνει τα βήματα. Δεν κατάφερε κάτι. Πιέζει κιόλας τον Γιαζιτζόγλου, ο οποίος θα ξεφύγει. Φτάνει στην άλλη πλευρά, βρήκε για την πάσα στο πλαίο Κοντακιώτης. Ψάχνει επιλογές, βρήκε τον Λατζάκη. Τρίποντα από την κορυφή, άστοχο από τον Παναγιώτου και καθαρίζει την φάση ο Ζαρκάδας. Χωρίς πόντο αυτές οι πρώτες στιγμές. Ζαρκάδας αφήνει στον Βασταρδί. Πάσα στο πλάι. Ζαρκάδας θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Και μαζεύει το rebound ο Τζιβαρίδης. Ακόμη μια επίθεση η οποία πέρασε χωρίς κάτι καλό για τους φιλοξενούμενους. Παναγιώτου. Για Ζιτζόγλου αφήσε έξω. Πάσα στον Κοντακιώτη. Λατζάκης για Ζιτζόγλου. Θέλει να πλησιάσει, σηκώνεται. Δεν θα το βάλει. Αγγελόπουλος καθάρισε. Λαχανάς κάνει την περιστροφή. Να πηδάει η μπάλα, καταλήγει εκτός στόχου. Προσπαθεί εκεί ανάμεσα σε δύο παίχτες ο Αγγελόπουλος και θα τα καταφέρει. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. 0-2. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ενώ στο μάτς πέρασε ο Στεριόπουλος για τους γηπεδούχους. Φτάσε προς τα μέσα ο Γιαζιτζόγλου. Δεν κατάφερε να πετύχει κάτι, παραμένει το 0-2. Πήρε το φάουλο Ζαρκάδας, το κάνει ο Στεριόπουλος, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους.
δυσκολεύτηκε και στην επαναφορά. Ο Ζαρκάδας έγινε το λάθος, έχουμε τζάμπολ. Κατοχή ωστόσο παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Όχι, αλλάζει τελικά η απόφαση. Πάλι είναι για τους Aces. Τζιβαρίδης. Ύψωσε για Ζιτζόγλου. Στεργιόπουλος από κοντά. Πήρε το φάουλ. Και έχουμε και δύο βολές με τον Στεργιόπουλο να πηγαίνει στη γραμμή. Ενώ έχει χτυπήσει ο Βασταρδής. Θα πέρασε εκτός ο Βασταρδής. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Υπήρξε ένα μπέρδεμα εδώ με τον Φωτεινό Πίνακα, τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Στεργιόπουλος βάζει την πρώτη για το 1-2. Χαμένη η δεύτερη. Παραμένει το σκορ στο 1-2, 6,5 λεπτά ακόμα. Για το τέλος της πρώτης περίοδου. Χαμηλά έχει μείνει το σκορ. Άστοχα ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Για Τζόγλου επενεύει. Και πέταξε εκτός την μπάλα πριν φτάσει εκείνη στον Αθανασίου. Ο οποίος τώρα θα εκτελέσει για τρεις. Βρίσκει σίδερο. Στεργιόπουλος. Άφησε δίπλα του στον Γιατζιτζόγλου και αυτός με τη σειρά του στον Τζιβαρίδη. Κοντακιώτης. Στα δεξιά. Περιθέσει ο Γιατζιτζόγλου. Είδε την κίνηση του Τζιβαρίδη. Έκλεψαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Ένα τρίποντο τώρα. Τον Αναστασόπουλο, δεν θα βρει στόχο. Κοντακιώτης. Πήρε ο Στεργιόπουλος. Πάει προς τα μέσα τώρα ο Ζαρκάδας. Δεν θα φέρει κάτι αυτή η δίκη του ενέργεια. Παίξαν γρήγορα εδώ οι Aces. Στεργιόπουλος θα χτυπήσει. 3-2. Προβάδισμα με τον τρίτο πόντο του Στεργιόπουλου. Μια βολή και ένα δίποντο τώρα έχει ο ίδιος. Όλοι πόντοι από τα δικά του χέρια. Θα απαντήσει όμως γρήγορα ο Αθανασίου για το 3-4. Τζιβαρίδης δείχνει το σύστημα. Πήρε ο Στεργιόπουλος, για Ζιτζόγλου παλεύει να πάρει καλή θέση. Ο Στεργιόπουλος συνεχίζει, με ρίσκο η πάσα του θα κλέψουν τελικά με τον Ζαρκάδα οι φιλοξενούμενοι. Και υπάρχει και το φάουλ στην συνέχεια τον για Ζιτζόγλου. Ο Ντερτιμάνης πέρασε το μάτς για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Λαχανάς. Πήγε προς τα μέσα. Το τελείωμα του δεν ήταν το ιδανικό. Πήρε ο Τζιβαρίδης. Ωραία πάσα του Κοντακιώτης, θα την κάνει ασίστ. 5-4. Νέο καλάθι, σιγά σιγά αρχίζουν να ζεσταίνονται δύο ομάδες παρά το κακό ξεκίνημα. Λαχανάς έχει πατήσει γραμμή ενώ βρέθηκε στο παρκέ ο Στεργιόπουλος.
τελευταία 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Παναγιώτου. Πάσα έξω για τον Γιαζιτζόγλου. Έδωσε ύψος στην μπάλα, κατάφερε και καθάρισε ο Αθανασίου. Δαρκάδας. Ήρθε γρήγορα ο πίσω του Γιαζιτζόγλου, του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Στεριόπουλος προτιμάει να πάει μόνος του, θα λιωθεί η προσπάθειά του, κρατάει ωστόσο. Και κλέβουν οι κόκκινοι. Δαρκάδας δεν βιάζεται. Μπερδεύτηκε και έδωσε την πάσα σε αντίπαλο. Φτάσε στην άλλη πλευρά, ανένοχος εκεί ο Στεριόπουλος. 7-4. Δαρκάδας. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως ο Αναστασόπουλος. Δεν μπήκε το καλάθι, παραμένουν στους 4 πόντους καθυλωμένοι. Φιλοξενούμενοι. Πάσα στα αριστερά για τον Τζιβαρίδη. Γιαζιτζόγλου φύνει έξω, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Κοντακιώτη, διορθώνει ωστόσο. Παραμένουν 2 δευτερόλεπτα, 1. Στη λήξη του χρόνου θα πετάξει όπως όπως την μπάλα ο Παναγιώτου. Δεν καταφέρει να πετύχει κάτι και φινάλε, όχι φινάλε, με συγχωρείτε, έχουμε time out. Επανέφεραν οι παίχτες της Liverpool, συνεχίζεται και το παιχνίδι. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ζαρκάδας. Κάνει ωραία τρίπλα. Με το ένα χέρι θα θέλει να τελειώσει τη φάση. Αστόχησε και ο Λατζάκης τώρα. Κατεβάζει για τους Aces. Πάσα στη γωνία για τον Τζιβαρίδη. Ύψωσε, έδωσε όμως περισσότερο ύψος από όσο θα έπρεπε στην πάσα του. Ο Παναγιώτου, όσο ψηλά για να πηδούσε εδώ, δεν θα καταφέρει να τη φτάσει. Θανασίου. Πώς με συγχωρεί, το λαχανάς ήταν. Αναστασόπουλος. Πάσα έξω. Ζαρκάδας. Κερδίζει το φάουλ. Είναι το 5ο ομαδικό. Γι' αυτό και έχουμε βολές για τον παίχτη της Liverpool. Στη γραμμή λοιπόν ο Ζαρκάδας. Θα χάσει την πρώτη. Μηδέν στις 2, Αθανασίου όμως θα πέδειξει ψηλότερα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ό,τι δεν έκανε νωρίτερα ο Ζαρκάδας από τη γραμμή των βολών, θα το κάνει ο Αθανασίου με τη δική του αστοχή προσπάθεια. Ένα δίποντο τώρα από τον Σουσανίδη, όχι καλό.
Και ο Ερτιμάνης κρατάει τώρα για την Γίδερπουλ Ζαρκάδας. Βρήκε στα αριστερά τον Αναστασόπουλα, στόχησε εκείνος. Μπάλα παραμένει στην κατοχή της Γίδερπουλ. Δέκα δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πέρασε ο Ζαρκάδας. Πήγε και προς τα μέσα, δεν τελείωσε καλά. Και υπάρχει φάουλ στην συνέχεια από τον Αφανασίου επάνω στον, στον Κοζανίδη. Σταματάει τώρα το παιχνίδι. Για να περάσει στο ματς ο Βασταρδής. Μάζεψε ο Λαχανάς. Ερτιμάνης. Παίζει με πλάτη. Γυρίζει ωραία το κορμί του. Εκεί είναι σε καλύτερη θέση ο Κοζανίδης για να γραπώσει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Aces. Λατζάκης αφήνει έξω. 2-1. Προλαβαίνει το ρολόι αλλά αστοχή. Ο Τζιβαρίδης. Φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Το σκορ δείχνει 7-6. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο. Βρίσκει μπροστά τους Aces με 7-6. Ένα πολύ μικρό προβάδισμα ενός πόντου κρατούν στα χέρια του τώρα οι γηπεδούχοι μετά από το πέρας των πρώτων 10 λεπτών. Στο οποίο δεν είχαμε και τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα όσον αφορά το σκοράρισμα. Έκανε το φάουλ εδώ ο Λατζάκης. Έχει γίνει χαμηλά. Θα επαναφέρουν από το πλάι έτσι οι φιλοξενούμενοι. Ζαρκάδας ύψωσε με δυσκολία εκεί. Ο Λαχανάς δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει. Τζιβαρίδης. Σουσανίδης. Ωραία η κίνηση, δεν ήρθε το καλάθι. Και θα χάσει την συνέχεια ο Λατζάκης. Βασαρδής, έχουμε πόδι τον Παναγιώτου. Θα γίνει εδώ ένα φθηνό λάθος από τους φιλοξενούμενους. Παναγιώτου. Ζανίδης θα πάει προς τα μέσα και θα πετύχει το καλάθι για το 9-6. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο πρώτος δικός του, το πρώτο δικό του καλάθι. Στο συν 3 πλέον η γηπεδούχη. Ζαρκάδας πήρε και το screen. Πάει προς τα μέσα σε μια νέα ατομική προσπάθεια. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρει. 9-8.
Σιβαρίδης. Παναγιώτου. Έχει όρθιο το βλέμμα, έχει όρθιο το βλέμμα το Λατζάκης. Ένα τρίποδο τώρα από τον Παναγιώτου, όχι καλό. Και έχουμε μια παρατήρηση στην πλευρά της Γιταρπούλ. Καθώς υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Σουσανίδης. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ζιβαρίδη στη γωνία τώρα η μπάλα. Παναγιώτου για δύο. Λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Η κατοχή είναι για την Γιδερπούλ. Διαμαρτύρεται. Ο Παναγιώτου θεωρεί πως δεν βρήκε εκείνος τελευταίος την μπάλα. Έχουμε τώρα δύο αλλαγές για τους Aces. Κοντακιώτης και για Ζιτζόγλου. Πατούν παρκέ. Μασταρδής. Πυροζαρκάδας. Έχει πάνω τον Σουσανίδη. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση για να του ξεφύγει. Ένα τρίποντο από το πλάι. Δεν θα βρει ο Ντερτιμάνης στόχο. Δεύτερη ευκαιρία από πιο κοντά ο Αγγελόπουλος. Θα το χάσει κι αυτός. Και τρίτη ευκαιρία ούτε τώρα. Επιμένουν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Κοζανίδης θα σταματήσει τον Αγγελόπουλο. Φωνές τώρα για τον Κοντακιώτη. Για την κακή αντίδραση των Aces στα rebound και στην άμυνα γενικότερα. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Αγγελόπουλος θα το επιχειρήσει από τη γωνία, εκτελεί και βάζει μπροστά την Γιδερπούλ. 9-11. Για Τζιτζόγλου, πέρασε και σκόραρε κιόλας. 11-11. Ζαρκάδας. Δεν φοβάται. Στάθηκε ατυχώς όμως το τελείωμα. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και το καλάθι. Θα πάει ωστόσο στη γραμμή για δύο βολές. Ενώ στην θέση του Κοζανίδη τώρα περνάει ο Στεργιόπουλος. Χαμένη πρώτη βόλη από τον Ζαρκάδα. Μέσα η δεύτερη. 11-12. Κοντακιώτης. Παίξε με τον Κονταρίδη. Με τον Τζιβαρίδη του άλλαξε το επίθετο του ανθρώπου. Αυτός θα πάει τώρα στην γραμμή. Πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα αλλάξει το σκορ στην πρώτη προσπάθεια. Χαμένη και η δεύτερη βολή, ψηλότερα εκεί για να καθαρίσει ο Λαχανάς. Ρίσκαρε εδώ με την πάσα στον Ζαρκάδα ο Αθανασίου. Κατοχή τώρα για τους γηπεδούχους. Στεργιόπουλος. Κοντακιώτης και πάλι αυτή στον Στεργιόπουλο. Για Ζιτζόγλου έκανε την κίνηση. Προσπαθεί εκεί να βρει λίγο χώρο. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ. 13-12. Χαμένη βολή.
Βασταρδής δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει, αλλά πέταξε έξυπνα την μπάλα στο σώμα του Κοντακιώτη. Γελόπουλος είδε την μπάλα να παίρνει κάτω από τα πόδια του. Νέο λάθος μετά από επαναφορά. Για Ζιτζόγλου, Σουσανίδης, Τζιβαρίδης δεν κρατάει, δεν εκτέλεσε κανείς. Και αυτός ο... Και αυτές οι πολλές πάσεις τελικά έφεραν το λάθος στην επίθεση της, των Aces. Θανασίου. Βρήκε απέναντι τον Βασταρδί, Ζαρκάδας. Πήρε δύο επιλογές για screen, η πάσα του όμως δεν ήταν καλή. Σουσανίδης. Απέναντι στον Αθανασίου, ωραία τάπα. Ζαρκάδας στέκεται. Παίρνει το τρίποντο, κάνει air ball. Κάνει και αλλαγή, νομίζω έχει κουραστεί. Στεργιόπουλος. Σουσανίδης. Κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για δύο. Εδώ τώρα θα έρθει το καλάθι. Παραμένει το 13-12 στις τελευταίες φάσεις. Θανασίου. Άπλωσε το χέρι του αντικανονικά εκεί ο Τζιβαρίδης. Ενώ τώρα έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Βασόπουλος, Βασταρδής, πατάει γερά, σηκώνεται για τρεις, θετικό rebound από τον Αγγελόπουλο. Ακόμη αφορά που η άμυνα των Aces δείχνει αδράνεια στο rebound. Τρία δευτερόλεπτα, δύο, κόπηκε όμως εκεί, ο Λαχανάς κλείστηκε πολύ καλά από την άμυνα των γηπεδούχων. Δεν το άφησαν περιθώριο για να σουτάρει. Παραμένει έτσι στο 13-12. Ωραία κίνηση εδώ για το 15-12 των γηπεδούχων. Θανασίου έχει κάνει βήματα. Θα αλλάξει έτσι χέρια η κατοχή. Συνέχεια με Τζιβαρίδη. Τζιβαρίδης αφήνει στον Κοντακιώτη. Πήγε προς τα μέσα ο Κοντακιώτης, δεν είχε σε καλή θέση το σώμα του. Τώρα με υπεραριθμία μπροστά η Γέδερπουλ. Αναστασόπουλος θα βγει εκτός η μπάλα. Αρκετά λάθη από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ενώ ο Σουσανίδης τώρα θα επιστρέψει αντικαθιστώντας τον Κοντακιώτη. Τζιβαρίδης, Σουσανίδης, θα το πάρει τελικά το σούτ, είναι άστοχο. Αναστασόπουλος. Έπαιξε με τον Λαχανά, από την κορυφή αυτός, θα το χάσει. Σουσανίδης στέκεται από μέση απόσταση και πάλι ο ίδιος θα στοχίσει. Αναστασόπουλος Γιάννη κάποια μέτρα. Airball. Το θέαμα έχει χαλάσει κάπως στις τελευταίες φάσεις. Σανίδης, ωραία κίνηση, πολύ όμορφο καλάθι. 17-12. Τελευταία δύο λεπτά πριν την ανάπαυλα του μηχρόνου, στο συν 5 αυτή τη στιγμή Aces.
Πάσα χέρι με χέρι για τον Βασταρδί. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Και θα περάσει και η πάσα για τον Γιαζιτζόγλου. Θα κοπεί όμως στην συνέχεια τον Λαχανά. Πολύ καλή άμυνα. Πάμε σε μια διακοπή για time out. Ωραία, εδώ θα πιάσουν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα οι γηπεδούχοι. Θα χτυπήσουν αμέσως με τον Λατζάκη. 19-12, 1,5 λεπτό ακόμα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Ζαρκάδας κλείστηκε. Αναστασόπουλος για 3 στο σίδερο μπάλα. Η αστοχία καλά κρατεί από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Λατζάκης γυρίζει. Σουσανίδης. Πέρασε, δεν σκοράρει όμως. Κρατάει ο Τζιβαρίδης. Ηρεμεί τα πράγματα ο Γιατζιτζόγλου. Αγκάλιασε τον αντίπαλο του Βασταρδής. Έκανε το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 για την Γίδερπουλ. Όσα έχουν και οι Aces μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Γιατζιτζόγλου από κοντά. Καλάθι και φάουλ. Τον έχασε εκεί ο Λαχανάς, τον γκρέμισε και στο παρκέ. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να τον σταματήσει, να μην πετύχει το καλάθι. 21-12 πλέον ξεφεύγουν στο σύν 9 οι γηπεδούχοι και έχουν ευκαιρία να βρουν ένα έμεσο τρίποντο με τον Γιαζιτζόγλου. 22-12. Μην τα δευτερόλεπτα ακόμα. Στην κορυφή ο Αναστασόπουλος. Σηκώνεται για 3. Το ψάχνε το τρίποντο, το βρίσκει τώρα. 22-15. Από μία επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες. Τζιβαρίδης θα περάσει, αλλά θα κόπει με φάουλ τον Βασταρδί. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν αυτό οι φιλοξενούμενοι. Όχι, λάθος μου. Έφτασαν τα 5 ομαδικά. Και έτσι αποδεικνύεται πως δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή αυτή του Βασταρδί. Χαμένη πρώτη βολή από τον Τζιβαρίδη. Έξω και η δεύτερη, γραπώνει όμως το επιθετικό rebound ο Λατζάκης και αφαίνει την μπάλα στο καλάθι. Θα βρει αυτός τους δύο πόντους, 24-15. Μία επίθεση, 12 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κλείστηκε από 2 και έχασε ο Ζαρκάδας. Και υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Να δούμε. Θα τα πούνε μεταξύ τους τώρα οι διαιτητές. Ο Σανίδης λοιπόν στην γραμμή. 25-15, στρογγύλα στο συν 10 πλέον η γηπεδούχη.
χαμένη δεύτερη ψηλότερα και ο Αθανασίου. 5 δευτερόλεπτα, 4. Λαχανάς, Αναστασόπουλος. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Έξυπνο φάουλ εδώ από τους Aces. Είχαν να δώσουν ένα ακόμα. 2 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι φιλοξενούμενοι. Δαρκάδας για 3. Υπάρχει φάουλ. Δεν ήταν και τόσο καλή, είναι η αλήθεια, η άμυνα του Λατζάκη. Έχουμε 3 βολές για τον Ζαρκάδα. Σε νεκρό χρόνο κιόλας. Θα τις εκτελέσει και θα τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Χαμένη πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Ετοιμάζεται τώρα και για την τρίτη δική του προσπάθεια. Θα τη βάλει αυτή. 25-16. Και αυτό είναι και το σκορ μετά το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια. Μπήκαμε και στην τρίτη περίοδο, στο 25-16 αυτή τη στιγμή το σκορ. Με τους γηπεδούχους να προηγούνται και να έχουν πάρει και νωρίτερα μια διψήφια διαφορά. Θα μειώσουν τώρα κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. 25-18. Σανίδης.
για την Τζόγλου. Ωραία, θα αφήσει τον Στεριόπουλο αφού τράβηξε πάνω του δύο παίχτες. Καθάρισε ο Αθανασίου και αφήνει στον Τζαρκάδα. Περιμένει στη γωνία ο Αναστασόπουλος. Βρίσκει σίδερο ωστόσο η δική του εκτέλεση. Και τώρα ο Σουσανίδης. Παίρνει τα βήματα, τον κλείνει καλά ο αντιπαλός του, ο Τζαρκάδας. Δερτιμάνης αφήνει στον Τζαρκάδα για να φτιάξει αυτό στην επίθεση της Γεδερπούλ. Θανασίου ζητάει από τον Λαχανά να κόψει. Σουσανίδης επιχειρεί μια μακρινή πάσα με στόχο τον Γιαζιτζόγλου. Πάει προς τα μέσα αυτός. Θα στοχίσει. Έχει φύγει μπροστά ο Ντερτιμάνης. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Σανίδης, πάσα πίσω από την πλάτη από τον Κοντακιώτη. Περαριθμία τώρα για τους Aces. Χαμένη ευκαιρία. Ήταν 4-2 εκεί. Αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Ντερτιμάνης. Και πάλι θα φύγει στον ευνηδιασμό. Πάει στον ασμέναν ο Ντερτιμάνης. Άφησε στον Αθανασίου. Τώρα θα μπει το καλάθι. 25-20. Και πολλά παράπονα από τον Κοντακιώτη. Ποιος καλεί εκνευρισμένος time out. Ηρεμία ζήτησε ο Κοντακιώτης από τους παίχτες των Aces, καθώς βλέπει τους φιλοξενούμενους να έχουν κάνει ένα μικρό σερί 0-4 και να έχουν πλησιάσει στους 5 πλέον, 25-20 το σκορ. Για Τζιτζόγλου ζήτησε ο Στεριόπουλος στην κορυφή. Το σούτ όμως δεν είναι καλό και η μπάλα φτάνει συστημένη στα χέρια του Λαχανά. Αυτός θα περάσει το κέντρο. Πάει κατά μέτωπο εκεί κοντά στον Στεριόπουλο. Την μπάλα είναι και πάλι για την Γεδερπούλ. Παραδέχεται ο Γιαζιτζόγλου ότι εκείνος ακούμπησε τελευταίος. Ζαρκάδας είναι η επαναφορά. Δεν πήρε ο Λαχανάς. Παρενέβη ο Γιαζιτζόγλου. Και έχουμε αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους Κοζανίδης και Τζιβαρίδης στο παρκέ. Ντερτιμάνης. Έπεσε στο παρκέ. Μετά από το φαουλ του Στεριόπουλου. Ζαρκάδας άφησε στον Αναστασόπουλο. Λαχανάς στα 10 δευτερόλεπτα. Ντερτιμάνης για 3. Όχι. Την μπάλα περνάει και εκτός. Κατεβάζει τώρα ο Τζιβαρίδης για λογαριασμό των Aces. Ύψος έξυπνα για τον Κοζανίδη. Κατευθείαν εκείνος γύρισε για να εκτελέσει. Βγήκε η άμυνα της Γιδερπούλ. Θανασίου. Ερτιμάνης ήρθε από πίσω, το Στεριόπουλος θα του κάνει το φαουλ και πάλι. Πρόσεκτα εκεί ο παίκτης των Aces. Προσπάθησε να κόψει τον αντίπαλό του, αλλά θα τον στείλει στη γραμμή. Και έτσι μπορεί ο Ερτιμάνης να βρει δύο εύκολους πόντους τώρα.
Λατζάκης θα την καταστήσει τον Στεριόπουλο. Ενώ χάνει την πρώτη βολή ο Ντερτιμάνης. Χάνει μαζί και την ευκαιρία να μειώσει. Θα μπει η δεύτερη ωστόσο, 25-21. Τσιβαρίδης. Τσιβαρίδης κρατά. Ωραία, έπαιξε με τον Λατζάκη. Κοζανίδης από κοντά. Θα του κάνει το χατέρι μπάλα, 27-21. Ωραία, εδώ γύρισαν την μπάλα στην επίθεση του συγκυπεδούχη. Έφτασε εκείνη στον Κοζανίδη, ο οποίος σημάδεψε σωστά για το συν 6 πλέον. Τον Aces. Φανασίου παίρνει και εκτελεί αμέσως. Αναπήδης η μπάλα. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Για Ζιτζόγλου και Λαχανάς εκεί συμμετείχαν στη φάση. Ο παίκτης της Γίδερπουλ είναι αυτός που πέταξε εκτός την μπάλα. Τζιβαρίδης. Για Ζιτζόγλου. Κοζανίδης θα πάρει. Θα αφήνει στον Σουσανίδη. Βρήκε άπλετο χώρο εκείνος και εκτέλεσε. Δεν αντέδρασε εδώ καλά η άμυνα της Λίβερπουλ. Σουσανίδης φαίνεται να ευνηδιάστηκε και ο ίδιος από τον χώρο που είχε. Ορθάνυχτος ο διάδρομος μπροστά του. 29-21 πλέον. Θανασίου. Πάει προς τα μέσα. Τον βρήκε ο Κοζανίδης. Κάνει το φάουλ, θα του δώσει και το χέρι. Αλλαγή τώρα. Με τον Αγγελόπουλο να επιστρέφει. Μένει και βγαίνει πρώτη βολή. Δεν αλλάζει το 29-21. Μηδέν στις δύο βολές από τον Αθανασίου. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι γηπεδούχοι. Πήρε ο Τζιβαρίδης. Δεν εκτέλεσε σωστά. Μαζεύει όμως ο Λατζάκης. Ακόμη ευκαιρία για τους Aces. Και πάλι Λατζάκης. Κόντρα στον Αγγελόπουλο αυτή τη φορά. Επιμένουν. Χάνουν τελικά. Προσπάθησε και ο Λατζάκης. Δεν μπορεί σε καμία από τις περιπτώσεις που δέθηκε σε θέση βολής να εκτέλεσε σωστά. Και τώρα ο Ζαρκάδας. Αναστασόπουλος αστοχή. Μας απίσω από την πλάτη εξαιρετική Σουσανίδης. Θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ το έχει κάνει ο Ζαρκάδας από ό,τι πρόλαβα να δω. Γιατί συμμετείχε στη φάση και ο Αγγελόπουλος. Χαμένη η πρώτη βολή. Τριάντα 21. Δερτιμάνης. Αναστασόπουλος. Αυτή στον Αθανασίου. Αυτός το θέλει το σούτ και φάνηκε γιατί. 30-24. Στους 6 πόντους πλέον η διαφορά για Τζιτζόγλου. Από δύσκολη θέση. Μαζί του Αγγελόπουλος. Ήταν Αναστασόπουλος. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Έχει πάρει θέση ο Ντερτιμάνης. Προσπαθεί να αποστάρει. Βρέθηκε στο παρκέ. Τον πίεσε λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε ο Λατζάκης. Παίρνει εκτός. Στην θέση του ο Στεριόπουλος. Ερτιμάνης ωραία. Απέφυγε τον αντίπαλό του. Στην συνέχεια όμως δεν κατάλαβα αν ήταν κάποια εκτέλεση ή κάποια πάσα αυτό που έκανε. Λάθος στην εξέλιξη της φάσης και από τους Aces.
Νέο τρίποντο μέσα και αυτό από τον Αθανάση, ο οποίος αναλαμβάνει δράση. 30-27. Ένα τρίποντο τώρα χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Τσιβαρίδης ήταν αυτός που έκανε την ενέργεια τώρα και πήρε και το φάουλ από τον Ζαρκάδα. Δεύτερο ομαδικό για την Γίδερπουλ, 4-2 τώρα τα ομαδικά. Πάμε είναι η πρώτη. Ένα, 27. Ζαρκάδας. Αποστολόπουλος. Διασχίζει όλη την baseline σχεδόν. Να στόχισε ο Ντερτιμάνης και ο Αγγελόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Κοζανίδη. Βασταρδής τώρα θα πάρει την θέση του Dirty Money. Τζιβαρίδης. Στεριόπουλος. Πέρασε από πολλά χέρια η μπάλα. Τελευταίο ακούμπησε εκείνο του Αγγελόπουλου. Λαχανάς τώρα παίρνει τη θέση του Αθανασίου. Για Τζιτζόγλου θα επαναφέρει. Κοζανίδης. Και πάλι για Τζιτζόγλου. Έχει άπλετο χώρο για να εκτελέσει, αλλά θα το χάσει ο Παναγιώτου. Κοζανίδης γραπώνει την μπάλα, κρατάει στην επίθεση του Aces, αλλά στοχεί αυτός από λίγο πιο κοντά. Λαχανάς γυρίζει, βλέπει κοντά του τον Αναστασόπουλο, του δίνει το screen. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, Βασταρδής για τρεις, κοντό το σουτ. Ακόμησε Στεφάνη, μπάλα κατέληξε εκτός και τώρα για Τζιτζόγλου. Ύψωσε και πάλι ο Στεριόπουλος για Τζιτζόγλου από κοντά, ωραία συνεργάστηκαν οι δυο τους για το 33-27. Ζαρκάδας. Πήρε το φάουλ ο Στεριόπουλος. Το έκανε και ετοιμάζει το κοντακιό της να περάσει το μάτς. Ενώ αποσύρεται ο Στεριόπουλος. Θα καθίσει στον πάγκο τώρα ο παίκτης των Aces. Χαμένη πρώτη βολή από τον Ζαρκάδα. Ίδια κατάληξη και στη δεύτερη. Ωραία κίνηση του Τζιβαρίδη, τα χάλασε στο τελείωμα. Ζαρκάδας, 1-20 ακόμα. Ζαρκάδας, ο ίδιος θα το πάρει το σουτ. Κοζανίδης μαζεύει το rebound και αφήνει στον Γιάννη Τζόγλου. Με ηρεμία αυτός θα κατεβάσει. Μια οργανωμένη επίθεση τώρα για τους Aces. Για Τζιτζόγλου, δεν θα περάσει πάσα του, ο Βασταρδής εκεί παρενεύει. Και απομένουν 5 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για την επίθεση των γηπεδούχων. Θα πρέπει να κάνουν κάτι γρήγορο εδώ. Κοζανίδης, Τζιβαρίδης για 2. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι, μαζεύει ο Αγγελόπουλος. Αναστασόπουλος,
Και τώρα Ζαρκάδας. Μασταρδής βλέπει τις επιλογές του. Πιεζόμενος κιόλας από τον Κοντακιώτη. Μια πάσα η οποία δεν ήταν και η καλύτερη για τον Αγγελόπουλο. 3-2. Πολύ καλή άμυνα του Κοζανίδη. Διεκδικούν και οι δύο παίκτες στην μπάλα. Έχουμε τζάμπολ. Κατοχή. Για ποιον είναι, για την Κίδερπουλ. Μάλλα ναι, είναι για τους φιλοξενούμενους. Δύο δευτερόλεπτα στο ρολόι. Βασταρδής πιάνει την μπάλα και σουτάρει αμέσως. 14 δεύτερα τώρα όλα για τους Aces. Κοζανίδης. Πάσα πίσω από την πλάτη, εξαιρετικά εδώ εκδηλώθηκε ο ευνηδιασμός. Δεν υπήρξε όμως κάποιο καλάθι. Και τώρα έχουν και 5 δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεσή τους οι Aces. Για Ζιτζόγλου. Κοντακιώτη στη λήξη του χρόνου. Μπάζερ μπίτερ. 36-27 και με αυτό το τρίποντο του Κοντακιώτη ολοκληρώνεται και η τρίτη περίοδος. Με τους γηπεδούχους να είναι στο συν 9. Άρχισε να μετρά αντίστροφα και το 4ο 10 λεπτό εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. 36-27 το σκορ υπέρ των Aces, οι οποίοι είδαν τον Κοντακιώτη νωρίτερα στο κλείσιμο της τρίτης περίοδου να ρίχνει μια τρίποντη βόμβα και να ανεβάζει την διαφορά στο συν 9. Ένα καλό προβάδισμα τώρα κρατούν στα χέρια τους οι γηπεδούχοι. Καλούνται να βγάλουν αντίδραση αν θέλουν να πάρουν κάτι παραπάνω οι φιλοξενούμενοι. Λαχανάς, σπίδιξε σε λάθος χρόνο εκεί ο Κοντακιώτης. Έπεσε άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του. Και έχουμε βολές. Δεν αλλάζει το 36-27. Ο Τζιβαρίδης έκανε κάτι βιαστικό εδώ. Λαχανάς, δεν θα περάσει πάσα. Ωραία εδώ η παρέμβαση του Κοντακιώτη. Ανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Πήρε ο Σταρδής. Δύσκολη ενέργεια καθώς ήταν και ασφυκτικά πιεζόμενος. Ωραία εδώ ο Τζιβαρίδης. Θα προλάβει και την μπάλα και θα φτάσει και σε θέση βολής. Σαν σε προπόνηση θα γράψει το 38-27. Είναι πολύ καλή αμυντική του ενέργεια. Ξεκίνησε η φάση και την ολοκλήρωσε και ο ίδιος με ένα εύκολο lay-up. Συν 11 πλέον.
υπέρ των Aces. Θανασίου. Σκαστή πάσα για τον Βασταρδί. Περιτριγυρισμένος εκεί από παίχτες των Aces. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί, δεν έφτιαξε νομίζω πάσα. Αλλά έχει τελειώσει και ο χρόνος. Κατοχή έτσι περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Όχι, ένα δευτερόλεπτο τελικά για τους φιλοξενούμενους. Ο Βασταρδής θα επαναφέρει. Δεν κατάφεραν κάτι οι φιλοξενούμενοι. Κοζανίδης καθαρίζει. Και τώρα έχει χώρο για να τρέξει Παναγιώτου. Πάει στον Ασμέναν κόντρα στον Αναστασόπουλο. Θα τον νικήσει κατά κράτος. 40-27. Ζαρκάδας. Πήρε ο Αναστασόπουλος. Και τώρα Λαχανάς. Κόντρα στον Κοζανίδη, θέλει να το πάει κοντά στη ρακέτα. Έχουμε φάουλ από τον Κοζανίδη. Λαχανάς, προσποίηση. Εκτέλεση στην συνέχεια μετά την τρίπλα. Ακόμη χαμένη ευκαιρία για την Γίδερπουλ. Διαφορά στους 13 και μπορεί να αυξηθεί κιόλας. Παναγιωτόπουλος πασάρει σε αντίπαλο. Θανασίου. Μόνο ο Κοζανίδης μπροστά του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 40-29. Ματζάκης δεν μπόρεσε. Τσαρκάδας εκεί στην πολυκοσμία. Ακολούθησε τη φάση ωραία ο Αθανασίου και με το φόλου έγραψε το 40-31. Διαφορά σε μονοψήφιο τώρα στους 9 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Στο μείον 9 βασικά, πιο συγκεκριμένα. Κοντακιώτης. Κοζανίδης. Ζιβαρίδης. Για 2. 42-31. Τρίποντο Αναστασόπουλος. Άστοχος ωστόσο. Και οι αλλαγές τώρα και από τις δύο πλευρές. Κοντακιώτης. Λατζάκης θα κοπεί. Στο έδαφος εκεί οι δύο παίχτες έδωσαν την μάχη τους. Το βελάκι δείχνει Aces. Σουσανίδης θα επαναφέρει. Βλέπει τις κινήσεις. Πρόλαβε τον Τζιβαρίδη ο Ζαρκάδας. Καθώς εκεί θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι ο παίκτης των γηπεδούχων. Για Τζιτζόγλου. Προσποίηση εκτέλεση στην συνέχεια από τον Κοντακιώτη. Δύσκολη εδώ η φάση. Δύσκολο καλάθι από τον Κοντακιώτη. 44-31 πλέον. Κρατούν την μεγάλη απόσταση οι γηπεδούχοι. Ευνηδιασμός κιόλας τώρα. Τζιβαρίδης
δεν θα κοπεί και όχι μόνο δεν θα κοπεί, αλλά θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ από τον Βασταρδί, ο οποίος διαμαρτύρεται. Ο Ντέρτι Μάνης τώρα στο παρκέ και πάλι. Όσο ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή του Τζιβαρίδης. Θα κάνει airball. Ναχανάς στα χέρι με χέρι στον Dirty Money. Πέρασε εκείνος ανάμεσα από δύο. Υπάρχει φάουλ από τον Σουσανίδη, αν έχω προλάβει να δω καλά. Θα μπει η πρώτη. Δύο. Για Ζιτζόγλου πιέζεται ψηλά από τον Τζαρκάδα. Θα γίνει το φάουλ τον Βασταρδί. Είναι και το τρίτο δικό του. Όχι. Είναι το πέμπτο του Βασταρδί τελικά, όχι το τρίτο. Και γι' αυτό αποσύρθηκε κιόλας. Σανίδης, ωραία κίνηση. Έφτασε σχεδόν στην κορυφή του ταμπλό η μπάλα και κατέληξε στο καλάθι. 48-32. Στο συν 16 πλέον. Οι Aces 4-35 ακόμα για το τέλος. Και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο εύκολα για τους γηπεδούχους πλέον. Με την Γίδερπουλ να καλείται να ανέβει Γολγοθά. Κοντακιώτης δεν θα σκοράρει. Πήρω Αθανασίου. Στο παρκέ. Ο Γιαζιτζόγλου επιθετικό φάουλ. Ενώ ο Στεργιόπουλος τώρα θα επιστρέψει. Αλλαγή. Ναι, αλλαγή βασικά για τους Aces. Παναγιώτου. Πέρασε το μάτς. Σανίδης. Έκλεψε ο Ζαρκάδας. Ο Σανίδης έχει επιστρέψει. Θέλησε να παίξει με τον Αθανασίου ο Ζαρκάδας, αλλά ήταν πολύ κοντά οι δύο παίκτες για να περάσει πάσα και να βγει και κάτι καλό. Κοντακιώτης τώρα για τους Aces, για Τζιτζόγλου. Σανίδης, Στεργιόπουλος. Πήρω για Τζιτζόγλου ξανά. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Γυρίζει ο Κοντακιώτης. Το χάνει και μαζεύει ο Αγγελόπουλος. Λαχανάς τώρα. Αθανασίου, με συγχωρείτε. Τώρα είναι ο Λαχανάς. Ο οποίος θα φτάσει μέχρι το καλάθι, όχι. Θα στοχίσει από πλεονεκτική θέση. Σανίδης, Στεργιόπουλος. Ηρεμεί το παιχνίδι. Αφήνει στον Ιγιάζη Τζόγκουλου τώρα. Ο Παναγιώτου, Κοντακιώτης. Έχει χώρο ο Παναγιώτου, εκτελεί για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. Ζαρκάδας. Λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πάσα στο πλάιντερ τη Μάνης. Όχι. Κοντακιώτης. Σανίδης του δώσει ξανά. Αμένει ευκαιρία. Γελόπουλος στον
Αθανασίου τώρα. Πάνω κάτω η μπαλά. Ζαρκάδας για τρεις, βρίσκει σίδερο. Κοντακιώτη, ούτε τώρα. Με τη δεύτερη όμως θα τα καταφέρει καλύτερα. 50-32. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Νέο λάθος από την Γίδερπουλ. Λαχανάς. Θα περάσει. Θα φτάσει και μέχρι το lay-up. 50-34. Σουσανίδης. Του άφησαν χώρο. Μπήκε και βγήκε όμως η μπαλά. Σταθιάτυχος εδώ ο παίκτης των Aces. Λαχανάς. Ο Αθανασίου. Τους μπερδεύω σήμερα αυτούς τους δύο. Κοντακιώτης θα χάσει. Περτιμάνης σκοράρει. 50-36. Και έχουμε και time out για τους Aces. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Στο 50-36 βρισκόμαστε. Διαφορά 14 πόντων, δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Και με την κλεψίδρα να αδειάζει. Σουσανίδης. Στεργιόπουλος γυρίζει, σημαδεύει σωστά. 52-36. Τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς. Αγγελόπουλος από κοντά, κόβεται, Στεργιόπουλος γραμπώνει και την μπάλα. Αυτή στον Σουσανίδη. Κοντακιώτης. Μπροστά από δύο, θα σκοράρει. 54-36. Οδεύουμε προς το τέλος. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Νίκη λοιπόν για τους Aces, θα επικρατήσουμε 56 με 54-36. Επί της Γίδερπουλ.